εδώ η ΓΕΣΕΒΕ. Μου λέει, άκουσα ότι πρόκειται να κάνεις αυτό. Μακάρι και πότε. Μπορείτε να μας το πείτε, κύριε Υπουργέ, πώς το σκέφτεστε για να το καταλάβουμε, γιατί παραξηγήθηκε πολύ αυτή η δήλωσή σας. Η κυβέρνηση παρενέβη δια της εκπροσώπου, δια του Κατρούγκαλου και υποτίθεται και όχι υποτίθεται, σας άδειασαν. Όχι, καθόλου δεν με άδειασαν. Όχι, λέτε. Όχι, βέβαια. Πώς όχι, αφού λένε ότι αυτές μπορεί να είναι προσωπικές απόψεις, δεν είναι απόψεις της κυβέρνησης. Δεν είπε κανείς. Δεν είναι θετικό. Δεν υπάρχει τέτοια. Εγώ δεν ξέρω τέτοια δήλωση ότι είναι προσωπικές απόψεις δικές μου. Πώς έχει. Τέτοιο πράγμα δεν είναι. Ωραία, πάμε να δούμε τη δήλωσή σας, την τοποθέτησή σας. Είναι καταρχήν μια θέση προσιλοποίηση ή ένα προβληματισμό. Θα απαντήσω. Μία εφημερίδα την Κυριακή είχε τίτλο επιβολή εισφορών και αποδιδόταν στον Υπουργό, στον Γιώργο τον Κατρούγκαλο. Μάλιστα. Έτσι μου την έθεσε ο δημοσιογράφος και είπε, αν υπάρχει, γιατί εγώ δεν ήξερα τι είχε πει ο Κατρούγκαλος, στο στούντιο ήμασταν. Αν υπάρχει σκέψη για εισφορές, μόνο μία υπάρχει. Να συνδέσουμε τις εισφορές με τον τζίρο. Να. Είναι αίτημα παλιό, ήταν και σκέψη που είχα κάνει και εγώ παλαιότερα ως διοικητής του ΟΕ, γιατί συζητούσα και με τον Χατζηθεοδοσίου που έχετε τώρα καλεσμένο, να. Και με τον Γιώργο τον Καβαθά και με τις ενώσεις στην ΕΣΕ. Ναι. Γιατί είναι πραγματικά ένα ασφαλές μέτρο για να μην προκαλούμε τεράστια βάρη στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι χρωστάνε 12 δισεκατομμύρια στον ΟΕ. 12 δισεκατομμύρια στον ΟΕ. Ένας πληρώνει, ένας χρωστάει, ένας παίρνει σύνταξη, δεν βγαίνει με τίποτα, γι' αυτό έχει και τεράστια ελλείμματα. Και αυτό θα έφερνε σε καλύτερη θέση και τον ασφαλισμένο να μην τον κάνουμε οφειλέτη και διοκόμενο. Είναι ένας τρόπος τεχνικός για να έχουμε ίσπραξη των εισφορών χωρίς να διωγγώνονται οι οφειλές. Αυτός θα είναι ανεξάρτητος από την πραγματική κανονική εισφορά. Να πατάξει την εισφοροδιαφυγή. Και αυτό. Έρανε τον κύριε Υπουργέ, σωστό αυτό που λέτε, αν γίνει έτσι. Αυτό δηλαδή ο επαγγελματίας θα πληρώνει την κανονική του εισφορά και θα πληρώνει και την έκτακτη έτσι όπως το σκέφτεστε. Μα δεν είπα, εγώ δεν μίλησα για έκτακτη. Ποτέ δεν μίλησα για αυτό. Το έβγαλε ένα εφάνταστο σενάριο δημοσιογράφων συναδέλφων σας που είπανε έκτακτη. Εγώ είπα, και κακώς το είπα βεβαίως, γιατί λέει κι άμα είναι παραπάνω. Και σκέφτηκα, σας λέω. Ναι. Και σκέφτηκα. Ενδεχομένως, αν μπορεί να είναι και το παραπάνω, αν θέλει. Και εντελώς εθελοντικά. Και εντελώς εθελοντικά, θα ήταν μια καλή λύση να δημιουργούμε ένα αποθεματικό κεφάλαιο που θα είναι στην ατομική του μερίδα. Αυτό είπε και ήταν σκέψη της στιγμής που την είπα, όχι απόφαση πολιτική. Σκέψη που είχα κάνει και εγώ. Και πράγματι είναι υποφελής και για τον ασφαλισμένο, διότι άμα μαζεύεις. Από 1000 άτομα ένα χιλιάρικο, γιατί του βγήκε, όχι γιατί του το επιβάλλεις. Μακάρι να μπορούσε να συμβεί αυτό. Είναι ένα εκατομμύριο. Με βάση το τζίρο πάντα μιλάμε. Λέω, και να έχει ωφέλεια. Δεν ήταν απόφαση, ούτε ήταν πρόταση. Εκεί που μπερδεύτηκαν λίγο τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, είναι στη σύνδεση που κάνατε λίγο με το τάξη. Είπατε τη λέξη τάξη. Είπαμε για τρόπο ύσπραξη. Ο τρόπο ύσπραξη. Αν μπει επιπλέον στην τιμή. Το τάξη είναι εχθρικό σύστημα, γιατί ήταν εχθρική η φόρη. Άμα πάμε σε μια λογική με κοινή συνείδηση, φορολογική συνείδηση, να καταλάβουμε ότι συνεισφέροντας όλοι στα κοινά βάρη είναι για όλους καλό, δεν θα είναι. Ναι, αλλά ξέρετε, αυτά θέλουν χρόνο. Για φυσικά να εκδοθεί μα δεν είπα μια αντίληψη φορολογική συνείδηση, θέλει χρόνο. Και συνείδηση κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά, κύριε Υπουργέ, είναι δική σας σκέψη ή τα συζητήσατε στην κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση είναι αποστάσεις καθαρές. Εγώ διαβάζω εδώ την κυρία Γεωργοβασίλη που λέει για μια σειρά σκέψεων οι οποίες ακούγονται, που δεν σημαίνει όμως ότι είναι και θέση της κυβέρνησης. Άρα είναι προσωπικές, γι' αυτό είπα εγώ πριν. Δεν έχουν γίνει θέσεις της κυβέρνησης. Και το πόρισμα των σοφών δεν είναι θέσεις της κυβέρνησης. Γιατί ερμηνεύουμε τη Όλγα Γεωργοβασίλη έτσι τη σκέψη. Μπορεί να λέει σκέψεις το πόρισμα των λεγόμενων σοφών. Τι είπανε, δεν είπε για μένα. Εκείνο που είπε για μένα η κυβέρνηση είναι ότι διαψεύδοντας αυτό που ακούστηκε ότι θα επιβάλλουμε εισφορά υποχρεωτική 100 ευρώ. Από πού βγήκε αυτό δεν κατάλαβα ποτέ. Μίλησε για μυθεύματα το Υπουργείο. Ναι, το διαβάσαμε. Το Υπουργείο σας μίλησε για μυθεύματα. Αλλά ένα καπέλο στις τιμές, η αλήθεια είναι, δημιουργήθηκε μια υπόνοια. Όχι πουθενά. Εγώ έλεγα μάλιστα από την ίσπραξη. Όχι επί της ίσπραξης. Άμα έλεγα επί θα ήταν καπέλο. Δεν είπε επιπλέον. Είπα από. Και κατά τη δημιουργία του εισοδήματος του καθένα επαγγελματία. Αυτό μου το ζήτησαν. Ξέρετε κάτι, πρέπει κάποτε να σοβαρευτούμε εδώ πέρα κάποιοι. Όχι εσείς. Ναι, καλά. Δημόσιο διάλογο. Στη Βουλή, ναι. Στη Βουλή ήρθε και με πλησίασε στέλεχος από τους ΕΤΑ, επαγγελματίες, δεν θέλω να τον φωτογραφίσω. Ναι. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι, επειδή καταργήθηκε η δυνατότητα των ελεύθερων επαγγελματών να επιλέγουν δύο κατηγορίες ασφαλιστικές χαμηλότερες για να πληρώνουν λιγότερα. Κάνε κάτι να συνδέσουμε αμέσως, αν είναι δυνατόν από εβδομάδα, τις εισφορές με τα έσοδα.
Και εκεί που γίνεται συζήτηση να συνδέεται με τον Τζίρο, που είναι κάτι πολύ διαφορετικό, βγαίνει και με καταγγέλνει. Παρεξηγήθηκε, λέτε, επομένως η δήλωσή σας ότι θεωρήθηκε έκτακτη εισφορά. Μα δεν βγαίνει από πουθενά αυτό. Με τίποτα. Πώς έκτακτη εισφορά, όταν λέμε συνδέουμε. Και σας λέω, μάλιστα για κάποιο συγκεκριμένο παράγοντα, ο οποίος άλλα λέει τη μία μέρα, άλλα την άλλη, και παίζει με αυτά τα πράγματα, και κάποτε πρέπει να σταματήσουν να παίζουν με τόσο ευαίσθητα θέματα που είναι τραγικά. Φορέας εννοείται ή τώρα από την πολιτική. Άτομο μέσα στον χώρο που κάνει και τον πολιτικό και τον συνδικαλιστή. Μάλιστα. Λοιπόν. Να μην πω κάτι παραπάνω. Να πάμε σε κάτι στο ίδιο. Ήταν συνάδελφός σας, μάλλον, γι' αυτό θα λέω. Να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο στο ίδιο μήκος κύματος. Δηλαδή, μέσα στο πόρισμα της Επιτροπής Σοφών υπάρχει αυτό το περίφημο αποθεματικό, το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί επικουρικά, το οποίο θα έχει μέσα την κρατική χρηματοδότηση, τα ακίνητα, τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων όσα έχουν μείνει, συν ένα έκτακτο ή μόνιμο τέλος. Αυτή είναι μια σκέψη κάποιου, ναι, και όχι απόφαση κάνει. Ναι, θέλω να σε ρωτήσω αν υιοθετείτε, γιατί μέσα εκεί είναι ένας τραπεζικός φόρος, ο οποίος είναι και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη εναλλακτική είναι ένας φόρος επί των πλουσίων, είτε στα περιουσιακά, είτε στα εισοδηματικά κριτήρια. Και στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Είναι εκδοχή του φόρου Τόμπιν, υποτίθεται. Είναι πιθανό κάτι τέτοιο. Σήμερα θα γίνει Υπουργικό Συμβούλιο να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά. Όχι, Υπουργικό είναι σήμερα ή τα συντονιστικά όργανα. Δεν αποφασίζουν σήμερα. Οικονομική Επιτροπή. Δεν αποφασίζουν σήμερα. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Συζήτηση. Δεν θα αποφασίσουμε. Προφανώς δεν θα αποφασίσουμε σήμερα. Η συζήτηση καταρχήν δεν πρόκειται να αποφασίσουμε. Πότε είστε υποχρεωμένοι να καταθέσετε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Δεν πρόκειται να αποφασίσουμε χωρίς να συζητήσουμε με την κοινωνία και τους φορείς. Η κυβέρνηση δεν θα πάρει απόφαση μόνη της, επειδή αυτό είναι. Θα γίνει διάλογος, απλώς θα προσδιορίσουμε τη βάση του διαλόγου. Αυτό θα κάνουμε. Υποχρεωμένοι πότε είστε να παρουσιάσετε το σχέδιο. Ο στόχος μας είναι μέσα στο Νοέμβριο. Μέσα στο Νοέμβριο, μάλιστα. Να το... ναι. Όχι, ναι, το σχέδιο. Το σχέδιο ενδεχομένως να βγει και στο τέλος της εβδομάδας, θα το επεξεργαστούμε. Το Νοέμβριο να έχει ψηφιστεί. Ως βάση, ναι, ναι, συζήτησης. Ένα πρόσθετο έσοδο το συζητάτε. Να βρεθεί η ανάγκη ενός πρόσθετου στην εσόδου. Στην προοπτική του συστήματος, ασφαλώς. Λέγαμε ότι και πράγματι είναι έτσι. Αν προκύπτουν πόροι στο μέλλον από τα έσοδα που θα διαμορφώνονται, προφανώς πρέπει να πάει προς την κοινωνική ασφάλιση ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί η κοινωνική ασφάλιση έχει πληγεί από τις πολιτικές των τελευταίων ετών. Έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα ασφαλιστικό. Ποιες περιοχές υπάρχουν τώρα που μπορείτε να αγγίξετε και να πάρετε αυτό το πρόσθετο έσοδο? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και δεν μιλάω για τούτη τη στιγμή. Εντάξει, εγώ δεν θα σας παρεξηγήσουμε, κύριε Υπουργέ, αλλά να δούμε. Πού μπορεί να πάει κανείς να βρει ποια έσοδα σήμερα? Είπατε από μόνος σας. Όχι, δεν είπα αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα πρόσθετο. Δεν μιλάμε για αυτή τη στιγμή. Θα σας πω ποιο είναι σήμερα αυτή τη στιγμή το πρόσθετο. Είναι εξοικονόμηση δαπανών μέσα από τις ενοποιήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Να σας πω ότι μόνο για τηλεφωνικές δαπάνες, χαρτί, μελάνια, συστήματα διαφορετικά μηχανογραφικά, ασύνδετα, χρόνος τεράστιος που χάνεται για να βγάλει συντάξεις από διαφορετικά καθεστώτα, διαφορετικά είδη συνταξιωτικών παροχών. Έχω πει ότι το ΙΚΑ έχει μόνο 930 διαφορετικά είδη παροχών. Ο ΑΕ έχει υποτίθεται υπάρξει ως 9 φορές ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών από το 2007, έπρεπε να τους έχει, και ακόμα λειτουργεί όπως λειτουργούσαν πριν όλα τα ταμεία μαζί και καταχωνιάζουν στα υπόγεια του κάθε κτηρίου, τους φακέλους και βγάζουν προσωρινές συντάξεις όλοι. Δεν υπάρχει καμία σύνταξη να βγαίνει οριστικά και ψάχνουν να βρουν ποιον θα εξαιρέσουν για να είναι στον ΟΓΑ αντί στον ΟΑΕ. Σε ένα δρόμο δίπλα-δίπλα είναι ο ένας ΟΓΑ, ο άλλος ΟΑΕ. Έχετε υπολογίσει πόσο εξοικονόμησε από αυτή τη διαδικασία που περιγράφετε τώρα? Το 5% της γενικά των ταμιακών δεδομένων των ασφαλιστικών φορέων πάει σε δαπάνες. Επομένως, θεωρώ ότι μπορούμε να πλησιάσουμε το μισό δισεκατομμύριο άμεσα, αν προχωρήσουμε σε αυτά τα μέτρα. Το χρόνο. Το χρόνο. Μισό δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο. Είναι πολλά τα λεφτά. Καθόλου λίγο. Είναι πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά, βέβαια. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση εγώ? Αυτό δεν θα γίνει, για να είμαι σαφής, γιατί θα είμαι εδώ και θα ξαναμιλάω. Ναι, ναι. Σε μία δαπάνη 34 δις ετησίως δεν είναι τεράστιο ποσό. Ναι, 34 δις. Πηγαίνουν για την κοινωνική ασφάλιση. Είναι περίπου το 2% είναι μια αρχή της συνολικής δαπάνης. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, αλλά είναι 34 δις. Πόσο επί της συνολικής δαπάνης υπολογίζεται? Να σας πω και το άλλο, λοιπόν. Να σας πω και το άλλο. Η ακίνητη τεράστια περιουσία των ταμείων. Στην Αγία Παρασκευή υπάρχει χρόνια τώρα ένα φιλέτο κτίριο του ΙΚΑ. Όντως. Έτσι. Όντως. Αναξιοποιείτο. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Πηγαίνω σε. Δεν θέλω να πω το μέρος γιατί θα φωτογραφήσω και πάλι και θέλω να είμαι προσεκτικός, να μην εκθέτω πράγματα. Κάποια στιγμή ίσως και να πρέπει. Γιατί, κύριε Υπουργέ, να πρέπει. Δεν πειράζει. Πάω, επειδή έκανα περιοδία ως διοικητής του ΑΕΕ και πήγα σε 50 πόλεις περίπου και έβλεπα τι χτίρια έχουμε και ποια είναι με νίκη.
σε επαρχιακή πόλη, πολύ μικρή, 1000 ευρώ ενίκιο για 53 τετραγωνικά. Πείτε μου αν στο Κολωνάκι 53 τετραγωνικά. Πείτε μου αν στο Κολωνάκι υπάρχει τέτοια τιμή. Πείτε μου αν στο Κολωνάκι υπάρχει τέτοια τιμή. Ναι, αλλά αυτό το. Η Ρόδο Αττικού δεν ξέρω αν. Συγγνώμη, αυτή η υπόθεση. Είναι δυνατόν. Αυτή η υπόθεση με την αξιοποίηση τη περιουσία των ταμείων είναι. Πόσα χρόνια τη συζητάμε. Να σα πω και κάτι. Για να κάνω την ερώτηση. Είπατε προηγουμένως για φορολογική συνείδηση. Αυτό θέλει χρόνο. Δεν οικοδομείται από μια μέρα στην άλλη. Χθες είχαμε ένα άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών του Ανδρέα Νεφελοδη, που είναι γενικό γραμματέα, που είπε ότι στόχος μας είναι, για να δημιουργηθεί ακριβώς αυτή η φορολογική συνείδηση και να δώσουμε το καλό παράδειγμα, είναι να εκαθαριστούν οι παλιές υποθέσεις και να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Γιατί το πρόβλημα με τα ταμεία δεν είναι μόνο το τελευταίο πέντε χρόνο. Να μην μιλήσουμε για τη λαϊλασία των προηγούμενων δεκαετιών. Με αυτό το θέμα, πώς θα κινηθείτε? Γιατί υπάρχουν σκανδαλώδεις υποθέσεις, από ό,τι ξέρω, που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα και δεν τις αγγίζει κανείς. Υπάρχουν πραγματικά σκανδαλώδεις υποθέσεις. Είναι σκανδαλώδεις οι δαπάνες που γίνονται για την εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών φορέων. Σκανδαλώδεις. Αυτό που λέμε ενοποίηση θα είναι και ο τερματισμός αυτών των σκανδάλων. Τελειώνουν. Ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει να σκέφτομαι τι ευθύνες θα αποδώσω στο παρελθόν, που πρέπει όμως. Γιατί η δημοκρατία για να λειτουργεί πρέπει να αποδίδει και ευθύνες. Δεν διαφωνώ. Δεν είναι στη δική μου λογική να τρέξουν γι' αυτό πρώτα. Ας φτιάξουμε αυτό που πρέπει να φτιάξουμε εμείς. Αυτό σε αυτό πάντως δεν διαφωνήσει κανείς, κύριε Υπουργέ, που λέτε. Εμείς έχουμε καταλάβει όλοι όμως ως ασφαλισμένοι. Ο Ανδρέας Νεφελούδης ήδη έχει συγκεντρώσει, γι' αυτό και το λέει, έχει συγκεντρώσει και πιστεύω με πλήρη φάκελο τα θέματα, τα ακίνητα όλων των φορέων. Στην προηγούμενη περίοδο ψάξαμε όλους τους φορείς να δούμε τι ακίνητα έχουμε. Να τα καταγράψουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά. Και γι' αυτό θα κάνουμε αυτές τις αλλαγές και θα εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα από αυτό. Είναι σωστή κατεύθυνση, δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανείς. Όμως όλοι εμείς ασφαλισμένοι έχουμε καταλάβει ότι το επόμενο διάστημα θα πληρώσουμε περισσότερα στις φορές μας, θα βγούμε πολύ αργότερα στη σύνταξη και θα πάρουμε πολύ λιγότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή την ώρα. Περισσότερα δεν θα πληρώσετε. Θα πληρώσετε περισσότερα. Δεν μπορούν να πληρώσουν τα λιγότερα. Θα πληρώσουν τα περισσότερα. Θα πρέπει να είμαστε αφελείς. Υπάρχει ένα άνοιγμα το οποίο χτες προσδιορίστηκε από τον κύριο Κατρούγκαλο 3-4% του ΑΕΠ. Μιλάμε για πάνω από 5-5,5 δισεκατομμύρια. Τι είπε για 4 δισεκατομμύρια έλλειμμα, δεν ξέρω αν αυτό είναι το 3-4%. 4-4. Πού θα βρεθούν? Αυτό είναι 2,5%. Θα σας πω που θα βρεθούν. Θα μας πείτε μετά τον κύριο Χατζηθεοδοσίου να μας πει. Να μας κάνει όμως ένα σχόλιο. Κύριο Χατζηθεοδοσίου, για τα και από αφορά και τους επαγγελματίες δηλαδή. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, πώς βλέπετε και την τοποθέτηση σήμερα του Υφυπουργού σε σχέση με το, με το μοντέλο, εν πάση περιπτώσει, αυτό για το οποίο λέγαμε. Καταρχήν, να επιβεβαιώσω τα καλά λόγια του Υπουργού. Είναι όντως πολύ συνεργάσιμος με εμάς και από τη θέση του στον ΑΕ και σήμερα. Αυτό όμως δεν αλλάζει, Υπουργέ μου, όπως μιλήσαμε και όταν ήρθατε στο επιμελητήριο, το ότι σήμερα έχουμε 55% των επαγγελματιών που δεν μπορεί να πληρώσει τον ΑΕ και το γνωρίζετε, και την ίδια στιγμή αρνείστε να μιλήσετε, ενώ σε αντιπολίτευση, όπως ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε γι' αυτό, να μιλήσουμε για μια κατώτερη κλάση, τη στιγμή κατά την οποία βλέπετε ότι δεν μπορεί να πληρωθεί και έχουμε τις ακριβότερες εισφορές στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να το δείτε άμεσα. Το δεύτερο που έχει να κάνει είναι, βεβαίως είπαμε ότι εμείς θέλουμε να συνδεθεί με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να πληρώνουν όλοι τη δόση τους. Δεν μιλήσαμε ποτέ για παραπάνω εισφορά, ούτε για έκτακτη εισφορά, αλλά θέλουμε όλοι να πληρώνουν, γιατί θεωρούμε τον ΑΕ ένα δικό μας ταμείο. Από αυτό περιμένουμε κάποια στιγμή να πάρουμε σύνταξη και από αυτό περιμένουμε, θέλουμε να σωθεί. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι μπορούμε να πάμε σε ένα νέο φόρο τη στιγμή που ξέρετε ότι έχουμε μια ύφεση που φέτος εσείς τη βλέπετε στο 2%, εμείς τη βλέπουμε ψηλότερα και είναι αδύνατο οι επιχειρήσεις να πληρώσουν. Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο όμως, αν μου επιτρέπετε, για το θέμα των ακινήτων. Ελάτε, ναι. Όταν ήρθε ο κύριος Πετρόπουλος στο επιμελητήριο, του ξαναείπα τότε, είναι αδιανόητο ότι στην Αθήνα έχουμε 200 ακίνητα του δημοσίου, τα οποία σήμερα είναι χώροι που γίνεται παραβατικότητας, είναι χώροι που. Δεν λειτουργούν για τίποτα για πάνω από 15-20 χρόνια και ζητάμε ένα τέτοιο κτίριο να το κάνουμε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων και παρόλα αυτά δεν το έχουμε καταφέρει. Νομίζω ότι επιτέλους σε αυτό το θέμα η κυβέρνηση θα πρέπει να καταλάβει ότι και την εικόνα της δεν βοηθάει, αλλά και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να βοηθήσει πολλές μικρές και ειδικά νέους επιχειρηματίες να μπορέσουν να λειτουργήσουν, να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους με καλύτερο τρόπο και δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε εμείς. Υπάρχει στην Ευρώπη το θέμα των θερμοκοιτίδων, οι επιχειρήσεις μέσα από τις θερμοκοιτίδες αυτές, εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Μάλιστα. Ωραία. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα, για να απαντήσει και ο κύριος Υπουργός και να συνεχίσουμε με το γενικότερο, διότι όταν ακούς βασική σύνταξη, ας πούμε, σε ένα πεδίο,
Έτσι. 380, 390, 300 δεν ξέρω. 390. 390, το είπε ο κ. Κατρούγκαλος χθες. Σε 15 ετία. Τέλος τα επικουρικά. Έξω. Επικουρικές τελειώνουν. Έτσι κι αλλιώς με τη ρήτρα. Και εγώ αυτό μπορώ να σου εγγυηθώ και δεν ξέρω τι θα κάνεις παραπάνω. Πρέπει να το συζητήσουμε το παραπάνω. Θα μας τα πει μετά ο υπουργός. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.